Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στις 11.30 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου το ζευγάρι που είναι σε διάσταση άρχισε να μαλώνει μπροστά στα τρία του παιδιά για λόγους αντιζηλίας. Ο 56χρονος πήρε δύο μπουκάλια ενόπνευμα, έριξε ένα μεγάλο μέρος τους πάνω στην 47χρονη και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά με αναπτήρα με προφανή σκοπό να την κάψει ζωντανή. Η γυναίκα κατάφερε να σβήσει τη φωτιά και να βγει από το διαμέρισμα, ζητώντας τη βοήθεια ενίκων άλλων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν εγκάβματα πρώτου βαθμού σε ποσοστό 30% του προσώπου και του σώματος. Ενώ ελαφρά εγκάβματα υπέστη και ο δράστης, που αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διανυκτέρευσε στο αστυνομικό τμήμα Βόλου και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.